Πάμε σε μια έκτακτη είδηση, ναι. Στην Φρεατίδα, γιατί είχαμε επιχείρηση της πυροσβεστικής. Εκείνο ο Λευτέρης ο Θοδωρακόπουλος και απεγκλωβίστηκαν και άνθρωποι. Να μας πει ο Λευτέρης μας περισσότερα. Να το και η εικόνα. Ναι, καλημέρα και πάλι. Σας ακούμε τη σχολεία. Βρισκόμαστε στην Ομουσόνα, στη Φρεατίδα, εδώ όπου στο τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας που βλέπετε με την βοήθεια του οπερατέρ μας, του Βίκτορα του Βοϊκού, σημειώθηκε φωτιά σε διαμέρισμα. Μητέρα και παιδί διασώθησαν από τους άντρες της πυροσβεστικής και μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστες φαίνεται να έχουν θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Από μαρτυρίες γειτόνων ακούσανε ξαφνικά το παιδί να καλεί σε βοήθεια και κάλεσαν την πυροσβεστική και την αστυνομία. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε και άλλες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά βλέπετε ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή οι καπνοί βγαίνουν, οι τέτες έχουν λιώσει. Αν βλέπετε δίπλα από την κεραία. Υπάρχουν άλλοι ένικοι, γιατί ίσως και λόγω της ημέρας πολλοί μπορεί να λείπουν τριήμερο ή να είναι εκτός της οικίας τους, έστω και για λίγες ώρες, τριήμερο γάρ. Μήπως έχεις μιλήσει ή έχεις δει να υπάρχει κάποιος άλλος ένικος στην ίδια πολυκατοικία που θα μπορούσε να μας μιλήσει ή που να κινδύνευσε, γνωρίζεις κάτι, Λευτέρη μας? Δεν έχει κινδυνεύσει κανείς. Γεια σας, καλημέρα. Τι ακριβώς συνέβη, πώς το διαπιστώσατε? Με ξύπνησε κάποια συνιδιοκτήτρια και βγήκα έξω και είδα τον καπνό. Αυτά. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια το ίδιο διαμέρισμα που ξαναπαίρνει φωτιά. Τώρα έχει μείνει μια κοπελίτσα στο πέμπτο όροφο, δεν ξέρω αν την έχουν κατεβάσει. Από τι πήρε τώρα δεν ξέρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Είναι η μαρτυρία γειτόνες σας. Εδώ βλέπετε τους πυροσβέστες που βγαίνουν. Η σημαντική μαρτυρία ότι στο ίδιο διαμέρισμα πριν από χρόνια... Βεβαίως, Λευτέρη. Ξανά, είχε προκληθεί ξανά φωτιά. Μήπως, Λευτέρη, βέβαια είναι και πρώτα λεπτά. Γνωρίζουμε αν ο γιος, το παιδί, είναι ανήλικο άτομο ή είναι ενήλικας, είναι μεγαλύτερη ηλικία η μητέρα? Δεν το γνωρίζω. Απλά να σας πω γιατί τώρα συνειδητοποιώ που είναι το στενό. Είμαστε ένα δρόμο πάνω από το Τζάνιο. Δύο δρόμους πάνω από το Τζάνιο ακριβώς. Δηλαδή στη Φρεατίδα και στη διασταύρωση που κάνει. Εντάξει, εδώ πάντως βλέπουμε και τους πυροσβέστες που κάνουν κάποιες συνεννοήσεις για να δουν λιγάκι και εκείνοι από τη φωτιά αυτή, πώς προκλήθηκε, τι συνέβη. Κρατάμε ότι σώθηκαν τελευταία στιγμή δύο άνθρωποι. Να είναι καλά. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και με ειδικό γερνοφόρο όχημα. Μπράβο, και με αρκετές δυνάμεις στο σημείο. Και φυσικά τη μαρτυρία της γειτόνισσα ότι είναι η δεύτερη φορά που πιάνει πυρκαγιά στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Πέντε οχήματα της πυροσβεστικής βλέπω, παιδιά. Πέντε οχήματα βλέπω της πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή δεν έχω μετρήσει τους άντρες, γιατί είναι και πάνω και κάτω και καταλαβαίνετε. Αλλά ότι ήταν πολύ άμεσα τα ανακλαστικά, αυτό που λες, Ευλαμπία, σε μια περίοδο που σε ένα 24ωρο που δοκιμάζονται. Βλέπω 24ωρα, μάλλον, που και την εικόνα του κυρίου, ο οποίος πιθανόν είναι ένας από τους πυροσβέστες, άντρες ή γυναίκες που προσέγγισαν το διαμέρισμα για να απεγκλωβίσουν μητέρα και γιο ή για να διαπιστώσουν αν στα παρακείμενα άλλα διαμερίσματα ή στους υπόλοιπους ορόφους υπήρχαν κάποιοι ένικοι που θα χρειαζόντουσαν την μετακίνησή τους και δεν θα μπορούσαν οι ίδιοι αυτόνομα να κινηθούν. Όλα καλά, ευτυχώς. Όλα καλά. Μόνο υλικές ζημιές τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Λευτέρη μου, συνεχίζει το ρεπορτάζ. Θα σε δούμε και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Μπράβο και στο Βίκτορα, το Βόικο.